Με καθυστέρηση έγινε η έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων στα Λύκεια λόγω τεχνικού προβλήματος στην Τράπεζα Θεμάτων, το οποίο φαίνεται ότι αποκαταστάθηκε. Ωστόσο, το πρόβλημα στο σύστημα έφερε και την καθυστέρηση στην έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων που ξεκίνησε στα Λύκεια. Είχαμε ένα πρόβλημα σήμερα, το οποίο ήταν βέβαια πανελλαδική συμβέλεια, δεν ήταν μόνο τοπικό εδώ στην περιοχή της Λάρισας και της Θεσσαλίας. Το οποίο δεν ξέρουμε σε ποιο λόγο οφείλεται ακόμα. Υπάρχουν διάφορες υποψίες, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Εμείς δεν είμαστε βέβαια αρμόδιοι και υπεύθυνοι να αποφασίσουμε γι' αυτό. Το σίγουρο είναι όμως ότι είχαμε μια μικρή καθυστέρηση σε κάποια σχολεία, λίγο μεγαλύτερη σε κάποια άλλα. Παρ' όλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί μας, οι διευθυντές των σχολείων και οι μαθητές μας έκαναν την δέουσα υπομονή και σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα λύθηκε εγκαίρως. Σε κάποια σχολεία, βέβαια, υπήρχε μια, θα έλεγα, μεγαλύτερη καθυστέρηση. Κάποια σχολεία ολοκλήρωσαν πριν από λίγο τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα τα σχολεία μας λειτουργήσαν κανονικά και τα παιδιά έγραψαν τα μαθήματά τους και τελείωσαν τις εξετάσεις τους. Σε κάποια σχολεία, μάλιστα, οι καθυστέρησεις ξεπέρασαν ακόμη και τη μία ώρα. Για μας δεν ήταν αναμενόμενο να συμβεί και σήμερα έτσι κι αλλιώς. Ξέρετε, η Τράπεζα Θεμάτων δεν λειτουργεί φέτος. Ξεκίνησε από πέρυσι να λειτουργεί, λειτουργήσε μια χαρά όλη την προηγούμενη χρονιά. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν η πρώτη εβδομάδα των εξετάσεων και παρουσιάστηκε το πρόβλημα σήμερα. Ελπίζουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί. Εξάλλου έχουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις λίγο. Και δεν θέλουμε να διανοηθούμε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Βέβαια, μια και το ανέφερα, ξέρετε ότι τα δοκιμαστικά που γίνονται κάθε μέρα και σήμερα για να δοκιμαστικά για τις πανελλαδικές στέφτηκαν με απόλυτη επιτυχία. Δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα και είμαστε σίγουροι ότι τις επόμενες μέρες θα πάνε όλα καλά. Να σημειωθεί πως τα δοκιμαστικά που έγιναν για τις πανελλαδικές εξετάσεις δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα.